Τι λοιπόν, δηλαδή. Πάμε στον Μιχάλη Τεζάρη που βγάζει πολύ πιο δύσκολο το ψωμί του από ότι εμείς. Γεια σου, Μιχάλη, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Πάμε να δούμε τι έγινε στη δομή του Ελαιώνα και για την απομάκρυνση 13 μεταναστών. Μία ακόμη επιχείρηση εκένωσης λοιπόν. Είχαμε το πρωί στην δομή του Ελαιώνα και όπως φαίνεται στα αποκλειστικά πλάνα που έχουμε καταγράψει για τον Sky, οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να απομακρύνουν ένα άτομο ακόμη και στα χέρια. Το σήκωσαν κυριολεκτικά στα χέρια προκειμένου να το βάλουν στο περιπολικό. Μάλιστα, το συγκεκριμένο άτομο παρέμενε στο οδόστρωμα για αρκετή ώρα, αρνούμενοι να ακολουθήσουν αστυνομικούς. Έτσι λοιπόν, είχαμε μία επιχείρηση η οποία ξεκίνησε στις 8 το πρωί. Συμμετείχαν άνδρες της Όπια και των πεζών περιπολιών. Εκεί απομάκρυναν ουσιαστικά τα λίγα άτομα τα οποία είχαν απομείνει στο συγκεκριμένο κάμπ, γιατί όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, έχουν γίνει αρκετές ενέργειες απομάκρυνσης των μεταναστών. Ουσιαστικά, 8 άτομα μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές, 4 ακόμη μεταφέρθηκαν στο μεταγωγόν και σε αυτήν συμμετείχαν στην επιχείρηση, όπως αναφέραμε, η αστυνομική της Όπια και των πεζών περιπολιών. Αξίζει να επισημάνουμε πως στο σημείο βρισκόντουσαν και 10 μόλις οι οποίοι ήταν αλληλέγγυοι και είχαν μάλιστα επιθετικές διαθέσεις κατά των αστυνομικών. Είναι ενδεικτικό πως τώρα οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να βάλουν τα άτομα αυτά στα οχήματά τους, κινούνταν εναντίον τους με αποτέλεσμα να υπάρξει και μικροένταση στο σημείο όπως μπορούμε να δούμε. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 12 το μεσημέρι. Γεια σου, Μιχάλη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.